σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Ξέρετε φίλες και φίλοι, εδώ από τον Σπάρτακο, τρίτη αγωνιστική για τη Development League σήμερα και οι Λεβαδάδες θα αντιμετωπίσουν την Φιωρεντίνα, με το μάτς ξεκινάει. Οι Λεβαδάδες από τη μία, χωρίς νίκη μέχρι στιγμής στις δύο πρώτες αγωνιστικές, έχουν ειδηθεί από Spacers Athens και από Περιστέρι War Dogs. Ενώ από την άλλη, η Φιωρεντίνα μετράει μία νίκη κόντρα στις Μόλιτες Πατρίδες. Double στην πρώτη φάση και η κατοχή έτσι είναι για τους Λεβανταδίδες, οι οποίοι ξεκινούν με Αποστολίδη, με Θεοδωρόπουλο, Μπούκορο, Παπασπύρου και Πολυζό στους πρώτους πέντε. Από την άλλη έχουμε Βίχο, Κεχρή, Μακρυγιάννη, Σκούρα και Χαρικιόπουλο για την Φιωρεντίνα. Κεχρή στα βαρύ. Βέβαια και ο σμηδιασμός. Άφησε έξω και Χρυς έπαιξε με τον Χαρικιόπουλο. Πέρασε ωραία εκείνος, θα φτάσει μέχρι το καλάθι και θα ανοίξει το σκορ για το 0-2. Ένα σουτ μέσα σε απόσταση, σαν το χώμος από τον Πολύζο, από τον όχι από τον Πολύζο, από τον Μπουκορό. Και Χρυς γυρίζει, τον καταδιώκει ο Παπασπύρου. Πάει προς τα μέσα ο Βίχος, δύσκολη ενέργεια, μονομπάλα λέει ο ρέφερι. Και τώρα ψάχνει επιλογές ο Βούγορος, αφήνει στον Παπασπύρο. Ένα δύσκολο σούτ για τον Παπασπύρο και θέλει να τρέξει. Μπάλα καταλήγει εκτός. Λάθη και από τις δύο πλευρές σε αυτές τις πρώτες στιγμές, το 0-2 παραμένει. Ο Βασπύρος. Πάρα τώρα στον Μπούκορο. Γυρίζει μπροστά τον Χαρικιόπουλο, δεν είναι καλή εκτέλεση. Χρυς πάει ο Βίχος να του δώσει το screen. Εκτελεί εκείνος. Δεν θα το βάλει ψηλότερα ο Μπούκορος. Αφήνει στον Παπασπύρο. Ηρεμία Παπασπύρου, με συγχωρείτε. Ηρεμία ζητάει αυτούς από τους συμπαίκτες του. Στολίδης. Υπάρχει επιθετικό φάουλ επάνω στο screen. Φυσικά κάνει ο Πολύζος. Ακόμη ευκαιρία περνάει χωρίς οι Λεβαντάδηδες να σπάσουν το ρόδι. Και Χρυς δίνει συνέχεια στο μάτς. Πάσα έφτασε και πάλι σε εκείνον. Με το δεξί λέει αύριο θα τελειώσει καλά. Να από εδώ λέει αυτήν συνέχεια, ούτε αυτό θα καταλήξει τον στόχο. Και τώρα Παπασπύρου. Ένα δίποντο πίσω από την γραμμή των βολών. Παραμένει το 0 στην πλευρά των γηπεδούχων. Μακρυγιάννης. Θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. 0-4. Δικαίωμα τώρα για μια συμπληρωματική βολή του Μακρυγιάννη. Θα την βάλει και αυτή για το 0-5. Ο Παπασπύρου δίνει συνέχεια στο μάτς. Κάνει σαυρωτές ο Μπούκορος, όχι με συγχωρείτε, ο Αποστολίδης θα κερδίσει το φάουλ. Χαμηλά έχει γίνει που την baseline θα επαναφέρει ο Μπούκορος. Σε
σε αντίπαλο, βήχος έκλεψε και έχει φύγει ο Μακρυγιάννης μπροστά για την Φιωρετσινά. Παίρνει τα βήματα, φτιάχνει ωραία χώρο για τον εαυτό του, 0-7. Το σερί συνεχίζεται από τους φιλοξενούμενους, time out για τους Λεβαντάτιδες. Η κατοχή είναι για τους άσπρους, οι οποίοι ψάχνουν ακόμα το πρώτο του καλάθι. 0-7 τώρα το σκορ. Εδώ Μακρυγιάννη και εδώ Χαρικιόπουλου να έχουν φτιάξει ένα σέρι για την Φιωρετσινά. Μακρυγιάννη τώρα θα πάει στο κέντρο μετά από ακόμα ένα άστοχο σουτ των Λεβαντάτιδων. Πιέζει ασφυκτικά εκεί ο Μπούκορος. Πήρε και Χρυς. Ακόμα ο Παπασπύρου την μπάλα. Την πέταξε εκτός. Είναι επαναφορά. Πέρο Χαρικιόπουλος. Δέχτηκε στο παρκέ από το φάουλ του Αποστολίδη. Τρίτο ομαδικό για τους άσπρους. Και Χρυς. Δίχως αφήνει έξω ο Μακρυγιάννης, θέλει να διεισδύσει, έχουμε αντιαθλητικό φάουλ. Το έχει κάνει ο Μπουκορός. Και έδειξαν και οι δύο διαιτητές. Έτσι λοιπόν ο Μακρυγιάννης θα πάει στην γραμμή για δύο βολές και η μπάλα θα είναι και πάλι για την Φιωρετσινά. Στο ίδιο μεταξύ πέρασε ο Αθανασόπουλος για τους Ρόζ. Δεν μπαίνει η πρώτη. Στο σίδερο και η δεύτερη. Με ένα λάδι το 0-7. Και Χρυς. Πανασόπουλος θα πάρει το πρώτο δικό του σουτ. Είναι άστοχο. Θα καθαρίσει την φάση ο Πολύζος. Αποστολίδης. Θα περάσει αυτό ο Χαρικιόπουλος. Βρήκε και την πάσα Μπούκορος από κοντά. Όχι ούτε τώρα. Πέρασαν τα πρώτα 5 λεπτά. Και καλά θα ακόμα δεν έχουμε δει από την πλευρά των γηπεδούχων. Μακρυγιάννης. Μπαλέσαν στον Κεχρή. Προσπαθεί να βρει τον Αθανασόπουλο, θα το καταφέρει. Με ρίσκο η πάσα του, Μακρυγιάννης κρατάει στα 4. Θα πρέπει να σηκωθεί για να εκτελέσει, προλαβαίνει το ρολόι, δεν ευστοχεί. Και καθαρίζουν την φάση του γηπεδούχη. Πέρασε ο Αποστολίδης. Και πάλι από τον Μπουκορό, τον κλείνει τώρα ο Μακρυγιάννης, όπως επιστρέψει την άμυνα. Παπασπύρου, τσιλίπασε την πύρο όμως ο Αποστολίδης. Τρίποντα τον Πολύζο στο σίδερο η μπάλα. Τώρα Θανασόπουλος. Δίχως κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Θεοδωρόπουλο. Στη γραμμή λοιπόν της Φιωρετσινά. Κάνει την πρώτη. Πάει κοντά του και του δίνει το σκρίνο ο Λίζος. Ένα τρίποδο τώρα από τον Μπούκορο. Όχι καλό. Και ο Θανασόπουλος αφήνει στον Κεχρή. Και
Αθανασόπουλος θα σκοράρει. Για το 0-10. Το σερί των φιλοξενούμενων καλά κρατή. Όχι, δεν πήγε το καλάθι. Οχτώ. Λοιπόν, πρώτο καλάθι μετά από 8 λεπτά. Μετά από 7 λεπτά, με συγχωρείτε. Για τις Λεβαντάτιδες. Κερδισμένο φάουλ εδώ από τον Μαράπ. Και έχουμε και αλλαγές για τις δύο ομάδες. Καραβαγγέλης θα επιστρέψει, θα περάσει το ματς από τους Λεβαντάτιδες, ενώ από την άλλη έχουμε Λεωνάκη και Κουλούρη στο παρκέ. Πολύζος επανέφερε. Μάρας. Μάρας ψάχνει συμπαίκτη. Θα γίνει το λάθος τελικά. Παίκτος του Ολύμπιος. Και τώρα Λεωνάκης γυρίζει και αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 2-10. Κατευθείαν λίγο πέρα στο μάτς, κάνει την παρουσία του. Και οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στο σύν 8 πλέον. Ο Στολίδης θα πάρει το τρίποδο από την κορυφή. Δεν είναι καλό το σου. Τελευταία 2 λεπτά εδώ μεταξύ στην πρώτη περίοδο. Παναθόπουλος. Αφήσε έξω. Σηκώθηκε από κοντά και σκόραρε ο Κουλούρης και αυτός θα βρει τους πρώτους δικούς του πόντους. 2-12 πλέον, φεγγελές, αυτός είναι 10. Η Φιωρετσινά. Μαράς. Και το δίποντο, θετικό rebound. Πίση ωραία από τον Καραβαγγέλη. Πάει με φορά προς τα μέσα, βρέθηκε στο παρκέ. Δεν υπήρξε κάποιο σφύριγμα για φάουλ. Τώρα θα γίνει αλλαγή για τους Λεβαντάτιδες. Ο Ρούσαρης πέρασε στο μάτς. Κωστολίδης. Καραβαγγέλης έχει φτάσει στο 0 το ρολόι. Έχει τελειώσει ο χρόνος επίθεσης. Πώς θα καταφέρουν να βρουν κάποιο σουτ οι Λεβαντάτιδες. Με τον Μακρυγιάννη να σκοράρει, να κερδίσει και το φάουλ. Έστοχη και στην βολή για αυτό το έμεσο τρίποντο, 2-15. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Μάρας. Πάει κοντά του για να του δώσει το σκρίνο. Συμπαίκτης του. Ζήτησε ο Μακρυγιάννης. Κάνει και τα βήματα, τελειώνει ο ίδιος στη φάση, όχι καλά. Καραπώνει η μπάλα και τη μαζεύει ο Ρούσαρης. Καραβαγγέλης. Κουστολίδης. Δυσκολεύεται κράτης όμως Μάρας, βρήκε την πάσα για τον Ρούσαρη, όπου έκανε το κόψιμο. Δεν ακούγησε κάποιος από την Φιωρετσινά. Ενώ είναι έτοιμος να περάσει το μάτσο Γιαννουλάκης. Ανάμεσα από δύο δεν τα καταφέρνει. Ποιος θα πάρει το rebound να δούμε. Ο Λίβιος τελικά επέμεινε και βγήκε κερδισμένος. Θανασόπουλος αφήνει δίπλα του. Γιαννουλάκης. Με ρίσκο η πάσα για τον Λεωνάκη. Έχασαν τελικά οι παίχτες της Φιωρετσίνα. Στη λήξη του χρόνου θα πετάξει από το κέντρο Μάρας. Δεν καταφέρνει κάτι. Φινάλι λοιπόν στην πρώτη περίοδο. 2-15 το σκορ.
Ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος. Γρήγορα, γρήγορα θα πάρει το τρίποδο για Γιαννουλάκη και στην κορυφή του απλό καταληξή μπάλα. Γιαννουλάκη θα στοχίσει από πιο κοντά. Στο 2-15 λοιπόν βρισκόμαστε, μόλις δύο πόντους έχουν καταφέρει να σκοράρουν μέχρι στιγμή οι Λεβαντάτιδες, οι οποίοι θα χάσουν. Ο Ολύμπιος φεύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά και αφήνει την μπάλα στο καλάθι με το δεξί lay-up για το 2-17. Ένα σου τριών πόντων ώρα, άστοχο από τον Αποστολίδη. Γιαννουλάκης. Ο Αθανασόπουλος. Κουλούρης. Βγαίνει πάνω του δυναμικά. Ο παίκτης των Λιπεδούχων. Στήριγμα εδώ για φόλο από τον Κουλούρη. Καραμπέτρος. Κοστολίδης. Λιπερόπουλος βλέπει γύρω του. Είναι κλεισμένος, 2 δευτερόλεπτα, 1. Φτάνει στο 0 το ρολόι. Ούτε τώρα θα μπορέσουν να βρουν τη λύση που ψάχνουν εδώ και πάρα πολύ ώρα οι Λεβαντάτιδες. Καθυλωμένοι στις 2 πόντους παραμένουν. 2-17 το σκορ. Και συνέχεια με Ολύμπιο. Κουλούρης. Λεωνάκης έχει βάλει στην πλάτη του τον Καραμπέτσο. Αναπηδάει μπάλα, καταλήγει εκτός. Δεν μπορεί να καθαρίσει όμως το rebound. Ο Πολύζος. Και έχουμε και αλλαγή. Με τον Καραβαγγέλη. Επιστρέφει το μάτς για τους γηπεδούχους. Κουλούρης έφτασε κοντά, σκόραρε κιόλας και ανεβάζει την διαφορά στο σύν 17. 2-19. Ο Ασπύρου. Με αυτοπεποίθηση σηκώνεται ο Μπούκορος, δεν είναι καθόλου καλό το σουτ. Ο Αποστολίδης μας μπορείτε. Τώρα θα έρθει η λύση μετά από πάρα πολλή ώρα τον Παπασπύρου. 4-19. Ολύμπιος, Αθανασόπουλος. Υπάρχει φάουλ. Έχουμε από ένα φάουλ σε Αθανασόπουλο. Έχουμε ένα φάουλ σε Αθανασόπουλο και Λιπερόπουλο. Δευτερόλεπτα στο ρολόι για την Φιωρεντίνα. Ολύμπιος. Και πάλι Αθανασόπουλος κοντά στον Λιπερόπουλο. Τον έβαλε στην πλάτη του. Θα του πάρει το φάουλ τώρα. Ολύμπιος. Λεωνάκης θέλει να αποστάρει. Θα πάρει το τρίποντο Ολύμπιος. Δεν προλαβαίνει και στην συνέχεια ο Γιαννουλάκης. Κατοχή για τους Λεβαντάτιδες. Ο Παπασπύρου επανέφερε. Ο Παπασπύρου πήρε μετά την επαναφορά του Πολύζου. Ο Μπούκορος άφησε και πάλι στον Παπασπύρου. Βρήκε κενό. Ένα εκτός όμως μέχρι το καλάθι και τον Ολύμπιος. Στον Κουλούρη ο Γιαννουλάκης, ο Αθανασόπουλος γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, εκτελεί για δύο, καταλήγει μέσα η μπάλα. 4-21. Ο Λίζος. Θα του κάνει το φάουλ ο Λεωνάκης, ο οποίος κατευθείαν σηκώνει το χέρι του. Σκούρας και δίχως επιστρέφουν στο παρκέ για τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Πολύζος θα επαναφέρει. Βρήκε τον Λιπερόπουλο
Θα κέρδισε το φάουλ εκείνος, καθώς τον έχασε ο Γιαννουλάκης. Τέταρτο ομαδικό. Δύο ομαδικά μέχρι στιγμής για τους Λεβαντζάτιδες. Άστοχο όμως από τον Πέση Φιωρεντίνα, το τώρα Παπαστήρου. Πολύζος, αρχίζει πάλι στον συμπαίκτη του. Δεν είχε το καλά, θα έρθει όμως την συνέχεια της φάσης από τον Βούγορο, ο οποίος προσπάθει λίγο να ξεσηκώσει και την ομάδα του. 7-21 και έχουμε time out για την Φιωρεντίνα. Συνέχεια στην δράση, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Κουλούρης πιέζεται, αυτός τον Γιαννουλάκη. Ο Λίμπιος. Θέλει να γυρίσει ο Κούρας. Κερδίζει το φάουλ τον Λιμπερόπουλο. Πρώτη βολή από τον Σκούρα για το 7-22. Θέλει τώρα για την δεύτερη, θα ευστοχίσει και σε αυτή, 7-23. Παπαστήρου. Βουκόρος. Πίτσα, αλλά δεν έφτασε ποτέ, αλλά στον Πολύζο. Ο Λίμπιος πάει γρήγορα. Βρέθηκε στο παρκείο πέσει στον Λεβαντζάτιδο. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, το οποίο το έχει κερδίσει ο Ρούσαρης. Τρία νέα πρόσωπα τώρα στην πεντάδα της Φιωρεντίνα. Και Χρύς, Χαρικιόπουλος και Μακρυγιάννης. Παπαστήρου. Αυτή στα αριστερά. Τρίποντη εκτέλεση, εύστοχη κιόλας από τον Καραβαγγελή. Για το 10-23. Πάνε το πράγμα το 10 από τον τώρα οι Λεβαντζάτιδες. Χαρικιόπουλος δεν θα εκτελέσει σωστά. Και τώρα Παπαστήρου. Για δύο ήταν τελικά. Τόσο νωρίτερα, 9-23 το σκορ. Καραβαγγέλης. Δεν θα περάσει πάσα του και Χρύς ήταν εκεί για να την σταματήσει. Μείνει. Ο Πολύζος πάει για βοήθεια και ο Κούκορος. Έχουμε μπρος πίσω. Έδιασε το ποδό η παγίδα. Και η κατευθύνη και πάλι για τους Λεβαντζάτιδες. Κούκορος. Πολύζος. Για τα βήματα βρέθηκε στο παρκέ ο Πέξης Φιωρεντίνα. Δεν υπήρξε κάποιο στήριγμα, δεν υπήρξε και κάποιο καλάθι επίσης. Και Χρύς ξεφεύγει από όλους και αφήνει την πάσα στον Μακρυγιάννη. Θα του βρει το χέρι ο Μπούκορος και θα κάνει το φάουλ. Και έχουμε μια προειδοποίηση για φλόπινγκ στον στον Σκούρα της Φιωρεντίνα. Ο Μακρυγιάννης θα εκτελέσει τις δύο βολές του. Χαμένη πρώτη.
μέσα η δεύτερη για το 9-24. Παπασπύρου. Το καταδιώκουν οι δύο εκεί, κλείνεται, πιέζεται. Βρήκε όμως την παθέρα τον Μπούκορο. Πάει κατά μέτωπο εκείνος. Θα δεχτεί το στόπ. Και Χρυς Μακρυγιάννης. Ωραία πέρασε. Στέγεται, παίρνει την εκτέλεση. Σαν πάσα ήταν αυτό για τον Βίχο. Αυτός εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του για το 9-26. Παπασπύρου. Ένα μακρινό δίποντο. Έβαλα στο σίδερο και στα χέρια του Χαρικιοπουλού. 2,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Και Χρυς. Ωραία ξέφυγε για τον Παπασπύρου. Έχασε την ισορροπία του, έκανε βήματα. Έγινε επαναφορά. Στο μάτσο επέστρεψε ο Μάρας για τους Ασπρούς. Κουστολίδης. Χαμηλή πάσα για τον Μάρα, Βίχος είναι εκεί για να κλέψει. Κουράς, ωραία σούσον και Χρή, το χάσε εκείνος. Κουράς όμως επιμένει και κερδίζει ξανά. Περιμένει τώρα την κατάσταση στην επίθεση της Φιωρεντίνα. Κουράς συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια του. Υπάρχει φάουλ τον Αποστολίδη. Και έχουμε και βολές καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά και από τις δύο ομάδες. Χαμένη η πρώτη βολή και τον Σκούρα. Έξω και η δεύτερη. Τώρα Μάρας. Είχε δύο κολλημένους πάνω του, τον ανάγκασαν να κάνει βήματα. Ένα μισή λεπτό μας χωρίζει ακόμα από το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ακόμα οι γηπεδούχοι δεν έχουν καταφέρει να περάσουν τους 10 πόντους. Αριτιόπουλος έκανε την κίνηση και Χρυς πήρε στα αριστερά. Μακρυγιάννης. Ωραία, θα αφήσει τον Βίχο. Αυτός μετά από τρίπλα θα στοχίσει. Πήρε ο Μάρας τώρα για να κατεβάσει. Προσπίσε από τον Αποστολίδη. Γυρίζει ο Πολύζος. Δεν μπορεί να βρει στόχος. Τώρα από τον Αριτιόπουλος κρατάει ο Σκουράς. Κούρας να σχολείται, εδώ τον Ισαλάθος. Και Χρυς. Οργανωμένη επίσης τώρα για την Φιωρεντίνα. Πήρε το σκριν. Αρικιόπουλος δεν μπορεί να υποδεχθεί την πάσα. Συνέχεια με Μάρα. Μισό λεπτό ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Κωστολίδης. Το δέχεται και πάλι ο Θεοδωρόπουλος. Κωστολίδης μένει στην περιφέρεια με την μπάλα στα δικά του χέρια. Ο Λίζος κατέβασε το χέρι του, ο Σκούρας έκανε το φάουλ. Ενώ τελείωνε και ο χρόνος επίθεσης των Λεβαντάτιδων. Δίνει μια ευκαιρία τώρα στον αντίπαλό του να πάει στη γραμμή και να διεκδικήσει δύο εύκολους πόντους. Στην πρώτη βολή 10-26. Μια
μία στις δύο. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Και Χρήσ. Πήρε ο Μακρυγιάννης στα 6. Ανεβάζει ταχύτητα, πέρασε η πάσα. Σκούρας δέχεται το φαουλ στα 0,8. Σειρά τώρα της Φιωρεντίνα να πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας και του Σκούρας συγκεκριμένα. Έχει στην πρώτη προσπάθεια, 10-27. Έτσι η δεύτερη και τελειώνει έτσι η δεύτερη περίοδος με το σκορ το 10-27. Στην τρίτη περίοδο του παιχνιδιού εδώ στον Σπάρτακο. Λεβαντάζει η Φιωρεντίνα 10-27. Κρατούν μια διψήφια διαφορά στα χέρια τους τώρα οι φιλοξενούμενοι. Με τους γηπεδούχους να έχουν χαμηλό βαθμό μέχρι στιγμής όσον αφορά την επίθεση. Αμερικά δεν μπορούν να πούμε ότι έχουν πάει άσχημα, ωστόσο στη συνέχεια δεν υπάρχει λύση στην επίθεση. Μπήκε δυναμικά εδώ ο Λύπριος. Το φάουλ έγινε από τον Κουλούρη τελικά, ο οποίος συμμετείχε και αυτό στην φάση. Στην γραμμή τον Βολόν ο Στολίδης. Ζωφριά. Ζωφριά. Στη γραμμή λοιπόν τώρα ο Αποστολίδης. Βάζει την πρώτη. Θέλει τώρα και την δεύτερη, αυτή θα τη χάσει. Λεωνάκη σε καλύτερη θέση για να μαζεύει το rebound. Δεν φύγει τον Κουλούρη. Κουλούρη φτιάχνει το διάδρομο, δίχως προσποιείται. Πέταξε να βοσάτσαλα την μπάλα, Λεωνάκης κρατάει μετά και το επιθετικό rebound του Βίχου, θα βρεθεί στο παρκέ, αλλά έχει κάνει βήματα. Πώς το λύτησε να λαμβάνει να κατεβάσει. Πάντα τον κολλίζω. Μάρας, έξτρα πάσα, τρίποντη εκτέλεση από τον Αποστολίδη, ο οποίος βρέθηκε και ανενόχλητος. Δεν καταφέρω από το σκοράρι, παραμένει διαφορά στο 16. Λίμπιος. Ανουλάκης. Βλέπει τις επιλογές, Βίχος. Θέλει να γυρίσει μπροστά από τον Πολίζο, τον έπαιξε καλή άμυνα ο ψήλος των Λεβαντάτιδων. Για ποιον είναι η μπάλα, να δούμε. Για τους γηπεδούχους. Άφησε τον Αποστολίδη. Κάνει κάποια βήματα πίσω. Θέλει να παίξει με τον Πολίζο και πάλι. 3 δευτερόλεπτα, 2 πρέπει να σηκωθεί εκείνος. Αντικανονική άμυνα εδώ από την Φιωρεντίνα. Με μόλις 1 δευτερόλεπτο να απομένει στο ρολόι. Το φαουλ το έχει κάνει ο Ολύμπιος, αν προλάβα να ακούσω καλά. Αποστολίδης. Πάρα λίγο να μπερδευτεί. Συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια του, αστοχή με το δεξί. Και τώρα καθαρίζουν οι ροζ. Κουλούρης. Ολύμπιος. Κουλούρη στην κορυφή. Ο Λίμπιος βρήκε την πάσα στον αέρα. Δυσκόλεψε αρκετά όμως τον Μιλιανουλάκη. Πέρασε εκτός η μπάλα. Κατοχή για τους Λεβαντάτιδες και πάλι
Μόλις ένας πόντος έχει μπει σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά της τρίτης περίοδου. Άστοχο τρίποντο, νέα ευκαιρία για τους Λεβαντάτιδες. Πάσα έξω. Και πάλι θα το επιχειρήσει ο Καραβαγγέλης, επιμένει, αλλά ούτε τώρα θα βρει σκόρα από μακριά. Και συνεχόμενα στο τρίποντο από τον ίδιο. Δεν αλλάζει και το σκορ. Ολύμπιος. Γιαννουλάκης. Είδε την κίνηση του Κουλούρη, ο οποίος βγήκε στα αριστερά. Τελευταίος ακούμπησε παίξης Φιωρετσίνα. Γι' αυτό και επιστρέφουν γρήγορα γρήγορα στην άμυνα του Σύρος. Για τους οποίους επιστρέφει ο Θανασόπουλος στο μάτς. Μην πάλε όπου πήγε. Βγήκε έξω από το γήπεδο. Και συνέχεια τώρα με Αποστολίδη. Τα είχαν επιλογές για πάσα, βρήκε τον Πολύζο διαθέσιμο. Και πάλι έξω η μπάλα. Μάρας για τρεις, όχι. Ψηλότερα θα μαζέψει ο Ολύμπιος. Η αστοχία συνεχίζεται. Να δούμε αν θα τη σπάσει ο Γιαννουλάκης, δεν θα τα καταφέρει. Και τώρα ο Αποστολίδης. Λάθος από τους Λεβαντάτιδες, η μπάλα πέρασε εκτός. Και δίνει συνέχεια στο Μάτσο και Χρυς. Να δούμε αν θα δούμε κάποιο καλάθι μετά από ώρα στην αναμέτρηση αυτή την τρίτη περίοδο. Θα το καταφέρει με λίγη δόση τύχης εδώ ο Ολύμπιος. 11-30. Μετά από 4 λεπτά παιχνιδιού στην τρίτη περίοδο, σκοράρει και η Φιωρετσίνα. Να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση, όχι. Ας το έχει στην προσπάθεια του Καραμπέτσος. Και υπάρχει φάουλ στην συνέχεια υπέρ της Φιωρετσίνα. Τρία νέα πρόσωπα τώρα στο μάτι για τους Λεβαντάτιδες. Παπασπύρου, Μπουκόρος και Λιβερόπουλος πατούν παρκέ. Και Χρυς. Ας έξω στον Αθανασόπουλο. Πάρα πολύ γράτη πάσα και αστοχή. Δεν μπορούσε και να πάρει την μπάλα ο Λεωνάκης. Παπασπύρου. Γυρίζει, βρίσκει επιλογή στην κορυφή για να πάρει το τρίποντο ο Μπούκορος. Είναι άσογο το σουτ, δεν αλλάζει το 11-30. Και Χρυς. Λεωνάκης, Ολύμπιος και ακόμα ένα δικό του τρίποντο. Θα σημαδέψει και πάλι σωστά για το 11-33. Με δύο σερί δικά του τρίποντα. Διαφορά ξεφεύγει πλέον στο σύν 22. Και έρχεται όμως άμεσα η απάντηση από τον Αποστολίδη. 14-33. Και Χρυς. Τον κυνηγάει ο Παπασπύρου, ο Ολύμπιος. Έδειξε με τον Κουλούρη. Έχει πάρει θέση μπροστά από τον αντίπαλο του ο Αθανασόπουλος. Προσπαθεί να γυρίσει. Το φάουλ έχει γίνει από τον Καραβαγγέλη, ο οποίος αποσύρθηκε αμέσως επί της θέσης του Ρουσαρίς. Ολύμπιος στην επαναφορά από την baseline. Λεωνάκης, 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Άσε τον Ολύμπιο. Πάει με φόρα, αυτός προς τα μέσα αποφασιστικά. Το δίκιο το φάουλ από τον Λιβερόπουλο. Φάουλ νούμερο 3 για τους γηπεδούχους. Πάμε
6 και η δεύτερη, δεν καταφέρνει τίποτα στις δύο αυτές βολές του Ολύμπιος. Και τώρα Μπούκορος στον Παπασπύρου. Παπασπύρου είδε το κόψιμο με το δεξί χέρι, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση ο Λιβερόπουλος. Κουλούρης. Τελευταία 4 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Ολύμπιος παίζει με τον Αφανασόπουλο και πλάτη του. Ο Μπούκορος απλώνεται κανονικά το χέρι του και κάνει το τέταρτο ομαδικό φαουλ των Λεβαντάτιδων. Μακρυγιάννης και Σκούρας επέστρεψαν στο παιχνίδι για την Φιωρεντίνα. Επανέφεραν τώρα οι Ρόζ. Μακρυγιάννης θέλησε να παίξει με τον Σκούρα, δεν τον βρήκε. Συνέχεια για τους Λεβαντάτιδες. Ξεκινάει από την κορυφή, ο Αποστολίδης θα πάρει ένα τρίποντο. Το ένιωσε, δεν το έβαλε. Παραμένει το 14-33. Και Χρύς. Ολύμπιος βρήκε τον Κεχτή και πάλι. Με τον σκοράρι. Δεκαπέντε δεύτερο τώρα στην διάθεση των γηπεδούχων. Λιβερόπουλος θα αναζητήσει συμπαίκτη που είναι μακριά στον Αποστολίδη. Γύρισε με το δεξί, δεν εκτέλεσε σωστά όμως ο Λιβερόπουλος. Και Χρύς. Ο Παπασπύρου, Θανασόπουλος στην κορυφή ο Σκούρας, ωραία έξυπνη η πάσα του. Θα την αξιοποιήσει εκεί ο Ολύμπιος. Από δύσκολη θέση θα γυρίσει το κορμί του, ωραία. Θα αφήσει την παλιά εντός καλαθιού. 14-35 στο σύν 21 πλέον η Φιωρεντίνα. Παπασπύρου μετά την προσκύση θα σηκωθεί αστοχή. Σκούρας κερδίζει τελικά το φάουλ από τον Λιβερόπουλο. Φτάνουν και τα πέντε ομαδικά πλέον οι γηπεδούχοι. Γι' αυτό και ο Σκούρας θα οδηγηθεί στην γραμμή για δύο βολές, οι οποίες θα εκτελεστούν μετά το time out. Στη γραμμή ο Σκούρας ετοιμάζεται για την πρώτη βολή του. Θα αστοχίσει. Θα μένει και η δεύτερη. Αθανασόπουλος εκεί θα πάρει καλύτερη θέση στον αέρα. Κρατάει στην επίθεση στην ομάδα του και τώρα Μακρυγιάννης. Δεν πήρε ο Σκούρας, έκλεψαν οι άσπροι. Τρέχει γρήγορα ο Παπασπύρου. Αφήνει την κατάλληλη στιγμή τον Μπούκορο, αυτό θα κάνει assist την πάσα του συμπαίκτη του. Για το 16-35. Ένα μισή λεπτό ακόμα για να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Και Χρύς. Και ο Σκούρα στην περιφέρεια αποφασίζει να εκτελέσει τελικά. Ο ίδιος μαζί στο rebound αδράνησε εδώ η άμυνα των Λεβαντάτιδων και δεύτερο επιθετικό rebound από τον ίδιο Θανασόπουλο σε ένα νέο shoot. Μαζεύουν και ανανεώνουν συνεχόμενες επιθέσεις οι γηπεδούχοι. Αντιμετώπισαν μεγάλο πρόβλημα εδώ οι Λεβαντάτιδες στο να καθαρίσουν την φάση με ένα αμυντικό rebound. Και έτσι τώρα η εξέλιξη της φάσης φέρνει τον Μακρυγιάννη στην γραμμή.
Μακρυγιάννης τώρα. Ακόμη μια βολή, η οποία δεν θα καταλήξει τον στόχο. Έξω και η δεύτερη, αλλά και πάλι θα μαζέψουν την μπάλα, θα κρατήσουν την κατοχή στα χέρια της η Ροζ. Θανασόπουλος προλαβαίνει όμως ο Παπασπύρου, ο οποίος το έγινε γρήγορα στην άλλη πλευρά, δεν μπορεί να το προλάβει κανένας, αλλά χάνει την ευκαιρία. Ο Μόναχος εκεί δεν μπορέσει να ευκαιρίσει. Πάσα του Κεφρή δεν ήταν καθόλου καλή για τον Σκούρα. 44 δευτερόλεπτα ακόμα. Και συνέχεια τώρα με Παπασπύρου. Αποστολίδης. Κάνει την περιστροφή. Ένα τρίποντο από το πλάι, όχι καλό. Τώρα Μακρυγιάννης. Έχουμε τεχνική ποινή στον Ρουσαρή, καθώς χτύπησε και επίτηδες στα πόδια του για να τρομάξει τον Μακρυγιάννη. Αυτό χρεώνεται με τεχνική ποινή. Μέσα η πρώτη βολή, βασικά η μία βολή, και δεύτερη, 16-36. Λεπτά για τη Φιωρετσίνα, 19 για το 10 λεπτό. Και Χρυς Ολύμπιος έχει 3 δευτερόλεπτα, δεν ξέρω αν είχε το ρολόι. Δεν προλάβει να εκτελέσει, του μείνει μπάλα στα χέρια και αφήνει και 4,6 τώρα στο χρονόμετρο την διάθεση των Λεβαντατιδών. Πολύδος στο μάτς για αυτή την τελευταία επίθεση. Πολυχρονίδης, 3-2-1. Δεν πρόλαβα να κάνουν κάτι οι Λεβαντάτιδες. Μήνα λοιπόν και στην τρίτη περίοδο, 16-36 σκορ. Και στην τέταρτη περίοδο που βρίσκει μπροστά με 20 πόντους στην Φιωρετσίνα, 16-36 έχει τώρα ο Φωτεινός πίνακας. Μακρυγιάννης ζήτησε, έφτασε παρά στα χέρια του, αστόχησε όμως το τρίποντο. Το Μπούκορος αφήνει στον Αποστολίδη. Μπούκορος κάνει σταυρωτές, ανάμεσα από δύο θα σηκωθεί, άστοχο το δίποντο. Και ο Λεωνάκης αφήνει στον Πουλούρη. Πουλούρης. Πυροχαρικιόπουλος. Κούρας με πλάτη στο καλάθι. Γυρίζει με το δεξί χέρι, θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 16-38. Μαράς, στη γωνία ο Πολύζος, έκλεψαν οι Ροζ και τώρα ο Λεωνάκης βγάζει την επίθεση στην ομάδα του. Σκούρας έχει κάνει βήματα. Κατοχή για τους Λεβαντάτιδες, οι οποίοι επανέφεραν. Πολύζος στέκεται για δύο από μέση απόσταση, το βάζει. 18-38. Μακρυγιάννης. Δεν επέλεξε το Λεωνάκη. Χαρικιόπουλος, πάσα η μπάλα στα αριστερά. Πουλούρη θα σηκωθεί, παρόλο που είχε μπροστά τον Μάρο, ο οποίος τώρα θέλει να τρέξει. Έχασε προς στιγμήν ο Αποστολίδης, πήρε το φάουλ όμως στην εξέλιξη της φάσης. Και τώρα θα επαναφέρουν από το πλάι οι Λεβαντάτιδες.
Κουράς χρησιμοποιεί τη δύναμή του, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Κουράς έχει επιλογή για πάσα στον Μακρυγιάννη, τώρα θα τον βρει. Ζητάει και πάλι. Ρεμίσει η κατάσταση στην επίθεση των Ρουζ. Χαρικιόπουλος για τρεις, όχι. Βούχορος. Κολίτσος με χώρο για να πλησιάσει. Μέσα στην αδύνατη πλευρά έχει μείνει μόνος του Αποστολίδης και σημαδεύει σωστά. 21-38. Και έχουμε και διακοπή για time out. Για 10 για το τέλος, το 21-38 βρισκόμαστε τώρα. Μπαλά είναι για την Φιωρεντίνα, η οποία θα φτάσει μέχρι το καλάθι. Ο Μακρυγιάννης θα δώσει τη λύση. 21-40. Πάσα έξω. Πολύζος τώρα στην κορυφή, δεν πήγε κανείς πάνω του. Δεν τιμώρησε όμως την αντίπαλη άμυνα ο Πολύζος. Χαρικιόπουλος. Μακρυγιάννης. Με τον Αποστολίδη μπροστά του. Τόσο ευρωπαία στο σου του Πουλούρη, πάρα πολύ δύσκολη εκτέλεση. Θα έρθει το 21-42 όμως από αυτή την ωραία κίνηση. Του παίκτη στη Φιωρεντίνα. Πολύζος. Αυτό έχει στο τρίποντο ο Αποστολίδης και τώρα Χαρικιόπουλος. Ζήτησε, πήρε ο Μακρυγιάννης. Κάνει την κίνηση ο Σκούρας. Επιστρέφει για να πάρει θέση. Κατάλαβε όμως την πάσα ο Αποστολίδης, αλλά έχει περάσει εκτός το σώμα του. Καραμπέτσος πέρα στο μάτι για τους Λεβαντάτιδες, ενώ από την άλλη έχουμε Αθανασόπουλο, Γιαννουλάκη και Βίχο στο παρκέ για την Φιωρεντίνα. Έγινε επαναφορά. Αθανασόπουλος που την κορυφή και με πίεση. Χαρίζει το rebound το Καραμπέτσος και τώρα Μάρας. 5,5 λεπτά ακόμα. Δεν θα περάσει η πάσα του Μάρα. Παρενέβη και ο Γιαννουλάκης, θα ξεχθεί στην μπάλα. Πανέφεραν από την baseline, παραλίγο να γίνει το λάθος. Διορθώνει όμως ο Αποστολίδης. 7 δεύτερα για την επίθεση. Έχουμε πόδι. Αλλαγές τώρα για τους γηπεδούχους. Παπασπύρου και Καραβαγγέλης αντικαθιστούν Μάρα και Αποστολίδη. Ήταν η επιλογή του Πολύζου, άξιο χέρι με χέρι στον Αποστολίδη. Πάσα αυτός για τον Παπασπύρου. Την δεξιά ψηλά, εκεί ο Βίχος και του κλείσε το δρόμο. Και θα φτάσει και στο 0 το χρονόμετρο. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τους γεπεδούχους και συγκεκριμένα από τον Βίχο. Τις έβαλε το στόπ εκεί στον Παπασπύρου. Μπαίνουμε στο τελευταίο 5 λεπτό. 21-42 το σκορ. Βίχος προσποιείται ότι θα πασάρει, γυρίζει, εκτελεί, όχι καλά. Πολύζος τώρα τρέχει για τους Λεβαντάτιδες. Μπαίνει μπροστά του ο Βίχος, θα του κάνει το φάουλ. Πάει στο πλάι μπάλα για να επαναφέρει ο Παπασπύρου.
Ρίζος. Πασάρι δίπλα του στον Λιπεδρόπουλο. Έβησε καλά εδώ η άμυνα της Φιωρετίνα. Ξέφυγε όμως ο Παπασπύρου, βρήκε λίγο χώρο και εκτέλεσε. Βρήκε ότι το χώρο χρειαζόταν για να πάρει το δίποντο και να το βάλει κιόλας. Πίεση ψηλά τώρα από τους άσπρους. Καλυκιόπουλος. Τώρα ο Γιαννουλάκης, ο οποίος είχε καλές προϋποθέσεις για να βρει ένα σούτ τριών πόντων. Θα καταλήξει έρμπολη προσπάθειά του. Έπαιζε ο Λιβερόπουλος, ο οποίος είχε 5 φάουλ. Μέσα η βολή, 23-43. Συνέχεια με Παπασπύρου. Τελευταία 4 λεπτά τώρα στο μάτι. Ο Λίζος, αυτή στα αριστερά, δίσε και πάλι. Πάσα όμως θα πέρασε από το... και από τον ίδιο και από τον Χαρικιόπουλο, ο οποίος πήγε να πιέσει. Ξέρετε τι είναι τώρα στην επίθεση. Κουλούρης, Σπύρο Γιαννουλάκης. Πέρασε για τον Βίχο, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί Αθανασόπουλος στο πλάι. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για τις Ροζ. Πρέπει κάποιος να σηκωθεί, θα πρέπει να εκτελέσει ο Χαριζόπουλος. Επέλεξε την πάσα και καθυστέρησε την επίθεση της Φιωρετίνα. Τελείωσε ο χρόνος, πολύ κάτι καλό. Ένα μακρινό τρίποδο τώρα από τον Θεοδωρόπουλο. Όχι, με συγχωρείτε, τον Καραβαγγέλη, το οποίο όμως ήταν και πολύ άστοχο. Αρχιόπουλος. Κύριο Αφανασόπουλος, μια σκαστή πάσα. Κράτησε και την ισορροπία του, βρήκε και την πάσα ο Γιαννουλάκης. Η παρακατέληξε στα χέρια του Κουλούρη, αυτό έξε για δύο. Καραβαγγέλης, ψάχνει γύρω του συμπαίκτη. Παπασπύρου είναι κοντά του, αλλά πιέζεται κιόλας, δεν μπορούσε να του δώσει. Ο Λίζος παίρνει τα βήματα, στέκεται ωραία στον αέρα, 25-43. Για μισή λεπτά ακόμα για να φτάσουμε στο φινάλε. Και όπως όλα δείχνει, η Φιωρετίνα θα πάρει την νίκη απόψε. Να δούμε πλέον ποια θα είναι η τελική διαφορά της αναμέτρησης. Μήπως δεν μπορεί από κοντά. Παπασπύρου παλάει την μπάλα. Μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Καραβαγγέλη. Τρίποντο τώρα από τον Ρούσαρη. Όχι καλό. Και συνέχεια μέτρησε ο Ρεσίνα και πάλι στην επίθεση. Ωραία κίνηση του Καραχάλιου, βρήκε και την πάσα για τον Αθανασόπουλο. Μαζεύει ο Χαρικιόπουλος. Ο Καραχάλιου τον είπα, του άλλαξε το επίθετο. Κουλούρης εδώ δέχεται το φάουλ του Πολίζου. Πρώτο ομαδικό. Έτσι Λεβαντάτιδες. Τέταρτο φαουλ για τον Πολίζο. Κουλούρης από κοντά θα σημαδέψει σωστά. 25-45. Πολίζος
πάλι έξω. Μια προσποίηση. Παπασπύρου. Ψώνει. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Και τώρα μπαίνει ο Χαριτόπουλος. Λάθος από την Φιωρετσίνα. Τελευταίο λεπτό και επίσημα. Ο Λίζος έχει χώρο για να πάρει ένα τρίποντο. Αυτό θα κάνει. Δεν θα το βάλει. Λούρης, τελευταία δευτερόλεπτο, τελευταία στιγμή στο μάτς. Και η Ρετσίνα θα φτάσει πλέον στη δεύτερη νίκη της. Ενώ από την άλλη Λεβαντάτιδες ούτε σήμερα θα μπορέσουν να πανηγυρίσουν και να πάνε πλέον στο 0-3. Καλέβατε αργά αργά. Καραβαγγέλης, Πολίζος, κάτω από το σώμα του Βίχου. Πολύ ωραίο καλάθι. Να κερδίζει και το φάουλ. 27-45. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή ο παίκτης των Λεβαντάτιδων. Θα μπει και η βολή. 28-45. Δεν θα κάνουν επίθεση οι παίκτες της Ρετσίνα. Φινάλ λοιπόν εδώ στον Σπαρτακό. Και τι να επικρατήσουμε 45-28 επί των Λεβαντάτιδων.